καιρή στη χάρη της Παναγίας, τη μάνα προστάτηδα και ιερό πρόσωπο για τους χριστιανούς άναψαν οι πιστοί που συνέρευσαν στη Μονή Παλιανή στο Βενεράτο. Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική και συγκινησιακά φορτισμένη για όσους άναψαν μια λαμπάδα εκπληρώνοντας το τάμα τους. Ήρθαν προσκυνήσαμε με τα πόδια να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο. Τι απόσταση κάνετε? Περίπου 12 χιλιόμετρα. Πλαστική απόσταση? Όχι, εντάξει, είναι τάμα. Ευχαριστώ για την Παναγία είναι. Να είστε καλά και του χρόνου. Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές. Γυναίκες που περπάτησαν χωρίς παπούτσια για πολλά χιλιόμετρα με ματωμένα πόδια έφτασαν τελικά στη Μονή και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο που βρέθηκε δίπλα τους στις δυσκολίες. Με τα πόδια ήταν πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος ήρθε για τη χάρη της. Να εκπληρώσουν ένα τάμα. Ναι, βέβαια. Η κοσμοσυρωή ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε η ρύθμιση της κυκλοφορίας από την αστυνομία, ενώ πιστοί συνέρευσαν από κάθε γωνιά της Κρήτης και εκτός νησιού για να φτάσουν στο Ξακουστό προσκύνημα, μία από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης που επισκέφθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος. Χρόνια πολλά. Θεσσαλονίκη. Για να προσκυνήσετε την Παναγία. Και για να προσκυνήσουμε την Παναγία και για διακοπές. Από την Αμουδάρα βγάζει. Προσκυνήστε την Παναγία. Ναι, ναι, ναι. Η κόρη μου έχει τα εξαρτοπλασία και ήρθαμε. Η θεσία του λαού μας είναι πολύ μεγάλη. Το ξέρετε άλλωστε. Για την Παναγιά μας μια μητέρα έχουμε. Την Πάξη παρακολούθησαν τη λειτουργία και ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας σε όλες τις δυσκολίες οι πιστοί στην Παναγία Καμαριανή στην Αλκαρνασό. Πριν από δεκαετίες ήταν πόθος των Μικρασιατών που εγκαταστάθηκαν στην Αλκαρνασό να οικοδομηθεί ο ναός της Θεοτόκου, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1986 και εγγενιάστηκε το 2003. Πολλοί θυμούνται ακόμη την παράδοση που συνοδεύει την εικόνα. Είχα ακούσει για την εικόνα που είχε πει η Παναγία ότι είναι θαμένη και έσκαψαν και τη βρήκαν και ήταν σε μια καμάρα. Και έτσι έγινε Καμαριανή, από την καμάρα που ήταν η εικόνα της Παναγίας. Σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Ήρθατε να ανάψετε ένα κέρι. Ναι, βέβαια. Να ευχηθεί όλος ο κόσμος. Την Παναγία και ο Χριστός να βλέπει όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία. Αυτό εύχομαι εγώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους δικούς μας ανθρώπους που γιορτάζουν. Είναι μεγάλη γιορτή. Είναι και αγαπημένη Παναγία εδώ της Αλκαρνασού. Παναγία, βέβαια. Του προαστίου μας, της Αλκαρνασού. Πολύ κόσμο. Από πιστούς κατακλείστηκε και η Παναγία Χαρακιανή. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, επί του οποίου βρίσκεται η γνωστή εκκλησία, μπλόκαρε από το μεγάλο αριθμό των πιστών, ενώ πολλοί προσκυνητές έφτασαν πεζοί, εκπληρώνοντας το τάμα τους. Είχα πάρει σε ένα τύχημα, αλλά δεν ήρθα γι' αυτό. Δεν ήρθαμε και φέτος με έφερε ο γιος μου από εκεί μαζί με τον εγγονό μου. Έχω 8 εγγόνια. Και η πίστη αλλά και η δύναμη που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο να έχει δύναμη στη ζωή του για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα της ζωής τέλος πάντων. Μια στάση για να ανάψουν ένα κερί στην Παναγία στην Παντάνασα έκαναν οι προσκυνητές. Ο χώρος κατακλείστηκε από κόσμο. Ήρθαμε με το εγγονάκι, με τη γιαγιά εδώ πέρα να προσκυνήσουμε την Παναγία. Να τις δώσουμε τις τιμές που αξίζει. Είδα πολλές αρτοπλασίες, είδα ανθρώπους να βγαίνουν από τα σκαλιά με τα γόνατα. Η χάρη της Παναγίας να βλέπει όλο τον κόσμο και τις οικογένειές μας. Με ευλάβεια και ταπεινότητα προσερχόμαστε στη μητέρα του Χριστού να δώσει βοήθεια, υγεία, χαρά. Λαμπρός ο εορτασμός και στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή την Παναγίτσα Μασταμπά όπως συνήθιζαν να την ονομάζουν οι Μικρασιάτες, αλλά όπως την αποκαλούν οι πολίτες και μέχρι σήμερα. Πιστοί από κάθε γωνιά της πόλης έσπευσαν να προσκυνήσουν την Παναγία. Να είστε καλά για του χρόνου, με υγεία και να τελειώνουμε με αυτό το COVID. Μη φοράμε πια μάσκες. Αγαπημένη Παναγίτσα, ναι. Εγώ ήμουν εδώ, καθόμουν πολλά χρόνια παλιότερα και συνεχίζω και έρχομαι εδώ. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων, των χριστιανών και όλου του κόσμου βέβαια. Σε όλη την Κρήτη αναρρύθμιτα είναι τα προσκυνήματα και τα ξοκλήσια αφιερωμένα στη χάρη της Παναγίας που κατακλείστηκαν σήμερα από πιστούς.